Έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής μας τον κύριο Τάσο Γιάντη, πρόεδρο του Συλλόγου Προσωπικού της Alpha Bank. Καλημέρα σας, πρόεδρε. Καλημέρα. Ανάψατε φωτιές, κύριε πρόεδρε, και σε άλλους εργαζόμενους και στην διοίκηση της τράπεζας που λέει ωραία τα λέτε, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό που μας λέτε και μας ζητάτε. Κακώς τα λέτε, γιατί δημιουργείται θέμα. Καλώς ή κακώς τα λέτε, λοιπόν? Και φυσικά καλώς τα λέμε, γιατί μιλάμε για το αυτονόητο. Όταν, για παράδειγμα, έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις στη δικιά μας επιχείρηση, στην τράπεζα, που ζητάμε από τον εργοδότη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται για το θέμα της πανδημίας, δηλαδή τα rapid test, τα δωρεάν test, την τηλεργασία, την αυξημένη, να τηρούνται οι αποστάσεις στα καταστήματα κτλ. Άλλο τόσο, ένα σοβαρό συνδικαλιστικό κίνημα έχει και υποχρέωση να επισημάνει στον εργοδότη ότι υπάρχει και η ατομική ευθύνη των εργαζόμενων να τηρούν αυτά τα μέτρα και να αποδέχονται τους κανόνες. Είναι κανόνας της Alpha Bank το υποχρεωτικός εμβολιασμός? Δεν είναι. Δεν είναι κανένας κανόνας υποχρεωτικός εμβολιασμός, όμως οφείλουμε και έχουμε υποχρέωση, και αυτό κάνουμε εμείς, να προστατεύσουμε το σύνολο των εργαζομένων αλλά και των πελατών μας από μια μικρή ομάδα αρνητών του εμβολιασμού, οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο την ίδια μας τη ζωή. Όταν, γιατί ένα κίνημα, πρόεδρε, δεν να το εκφράσει δημόσια. Όταν λέτε αρνητές, είναι κλασικοί αρνητές οι οποίοι σας λένε και σας κακώς εμβολιαστήκατε, ή είναι αυτοί οι οποίοι έχουν, ας πούμε, κάποιες αμφιβολίες και λένε, κοιτάξτε, δεν έχω πιστεί ακόμη? Αμφιβολίες έχουμε όλοι. Και εγώ προσωπικά που έχω εμβολιαστεί είχα αμφιβολία πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός μου στο εμβόλιο ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις. Μιλάμε για μεμονωμένες περιπτώσεις που καθημερινά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζουν όχι μόνο απίστευτες θεωρίες συνωμοσίας, αλλά προτείνουν σε όλους να ακυρώσουν τον εμβολιασμό. Μάλιστα. Που έχουν προγραμματίσει. Να ρωτήσουμε κάτι. Εσείς είναι υπάλληλοι της Α, είναι αυτοί? Υπάλληλοι της Α είναι. Όπως και στη δικιά μας τράπεζα, παντού υπάρχουν τέτοιες θεωρίες συνωμοσίες και αυτό εκφράζουμε. Ναι. Ένα ερώτημα και τώρα. Και ότι πρέπει να απομονωθεί αυτή η ομάδα. Εσείς είστε ο πρόεδρος των εργαζομένων, σωστά? Ναι, ναι, ναι. Σε τι ποσοστό οι εργαζόμενοι στην τράπεζα έχουν εμβολιαστεί? Και δεν έχουμε τα στοιχεία, γιατί δεν ανακοινώνονται. Ωραία. Άλλο, να σας το θέσω αλλιώς τότε. Την απόφαση που πήρατε αυτή, σε τι ποσοστό τη στηρίζουν οι εργαζόμενοι της τράπεζας, δηλαδή 70, 80, 90, 40, 50, πόσο? Το επίπεδο ενός τραπεζοπάλου είναι πάνω από το μέσο όρο, και λόγω της τριβής και της επαφής με τον πελάτη, ναι, κτλ. Η συντριπτική πλειοψηφία στηρίζει αυτή την άποψη. Δηλαδή υπάρχουν το 80-90%, ας πούμε. Οι οποίοι, παράδειγμα, υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι που ζητήσαν τη διαγραφή τους από το σωματείο, γιατί λέει ότι το σωματείο μέσω του εμβολιασμού θέλει να ελέγξει το DNA του υπαλλήλου και το μυαλό του και τη σκέψη του. Έχετε και τέτοια. Εσείς θέλετε να ελέγξετε το DNA και τη σκέψη του εργαζόμενου, δηλαδή, με αυτό που προτείνετε? Ακριβώς. Και να σας πω, ένας μικρός Bill Gates. Επειδή θεωρήσαμε κάποιοι ότι ήταν υπερβολική η θέση, για μένα δεν είναι υπερβολική, εμείς λέμε το αυτονόητο. Ναι. Εγώ διαβάζω γνωμοδοτήσεις καθηγητών εργατικού δικαίου, οι οποίοι δεν ανήκουν στον ιδεολογικό χώρο του φιλελεύθερου, του κυρίου Μανιτάκη, του κυρίου Καζάκου, που λένε όχι μόνο πρέπει οι εργαζόμενοι να λάβουν τη δική τους ευθύνη, αλλά έχει ευθύνη και ο εργοδότης, αν ουσιαστικά αφήσει ανεξέλεγκτο αυτό το πεδίο και αποτελεί μια πληγή, μια φορολογιακή βόμβα και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους και για τους πελάτες. Προφανώς απευθυνθήκατε στη διοίκηση της τράπεζας με αυτή την ανακοίνωση που έχετε βγάλει. Τι σας είπε η διοίκηση? Η τράπεζα εξέδωσε ένα δελτίο τύπου, το οποίο το διαβάσαμε και, αυτό. Λέω και πέρα και από το δελτίο, αν σας είπε και κάτι άλλο. Η τράπεζα λέει το εξής, ότι σαφώς παίρνει θέση υπέρ του εμβολιαστικού προγράμματος. Και από εκεί και πέρα περιμένει την πολιτεία να αποφασίσει για τις δυνατότητες που μπορεί να έχει. Μάλιστα. Μια επιχείρηση, όπως όλες οι επιχειρήσεις. Τώρα, να ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Αυτοί οι συνάδελφοί σας που διεγράφησαν από το σωματείο διότι φοβούνται ότι θα τους ελέγξετε το DNA και το μυαλό, ναι, έχουν επηρεάσει οι συναδέλφους σας στο να μην εμβολιαστούν? Αυτό το κάνουν καθημερινά μέσα από τα δίκτυα, το Facebook, το Twitter, και τους καλούν να αντιδράσουν, να ακυρώσουν το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Μήπως γίνεται και διαζώσεις στην τράπεζα? Και φυσικά και γίνεται και διαζώσεις. Α. Αλλά να σας πω κάτι. Εμείς αυτή την πρακτική απέναντι και σε συναδέλφους που είναι μέλη μας,
Ποτέ δεν μπήκαμε σε μια λογική να καλύψουμε τέτοιες συμπεριφορές. Παλιά υπήρχαν δύο συνάδελφοι οι οποίοι εξέφραζαν μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα ακραίες ομοφοβικές και ρατσιστικές απόψεις. Προκαλούσαν σε βία. Μάλιστα. Και τους διαγράψαμε και πήραμε θέση και ζητήσαμε και πειθαρχική. Στην τράπεζά σας τώρα αυτό, έτσι. Στην τράπεζά μας. Μάλιστα. Και αρχίσαμε και αγωγή. Νομίζω ότι ένα υπεύθυνο συνδικαλιστικό κίνημα. Σωστά. Δεν μπορεί να καλύπτει τέτοιες περιπτώσεις. Και καλά, τι καλά, κύριε Πρόεδρε, ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Καλά κάνετε και αναφέρετε και αυτό το περιστατικό με τις εκδηλώσεις βίας και ρατσιστικής βίας και ομοφοβίας. Διότι κάποιοι μπορεί να πούνε, α, ο κακός είναι ο φιλελεύθερος ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά εδώ υπάρχει και ένα θέμα κοινωνικών δικαιωμάτων και κοινωνικών ελευθεριών που και σε αυτό δείξατε μια ευαισθησία. Εννοείται αυτό. Με την ανακοίνωση μας, εμείς είπαμε το αυτονόητο ότι διαχωρίζουμε τους εργαζόμενους, αυτοί που είναι επιφυλακτικοί, αυτοί που έχουν προβλήματα υγείας και είναι αντεδείξιμο το εμβόλιο. Φυσικά. Και σε μια κατηγορία άρνητων, για την οποία για μένα πρέπει για αυτούς... η κάθε εργοδοσία να παίρνει σκληρά μέτρα. Ναι. Τι να κάνει δηλαδή, να τους αλλάξει πόστο, να τους απολύσει. Τι να κάνει. Εμείς προτείναμε σαν πρώτο μέτρο την εξαποστάσεως εργασία. Α, τηλεργασία, να είναι σπίτι τους. Και από εκεί και πέρα να γίνει μια ουσιαστική παρέμβαση και από το γιατρό εργασίας της τράπεζάς μας και της κάθε επιχείρησης, ώστε να καταλάβουν γιατί είναι απαραίτητος ο εμβολιασμός. Προστατεύει πρώτα τον ίδιο και κατ' επέκταση προστατεύει εμάς, τις οικογένειές μας και τους πελάτες. Λέει, τι πιο αυτονόητο από αυτό που εκφράζουν αριστεροί καθηγητές εργατικού δικαίου, από αυτό που λέει η Πρόεδρος Δημοκρατίας. Απόλυση δεν προτείνεται. Απόλυση δεν προβλέπεται. Ωραία, ούτε προτείνεται εσείς ασχέτως το αν. Ούτε προτείνουμε. Δεν θέλει να μείνει ο άνθρωπος χωρίς δουλειά. Άλλη μεταχείριση, ας πούμε. Παράδειγμα, άκουγα σήμερα στα δελτία ειδήσεων ότι στο NBA στην Αμερική έχουν κερκίδα μόνο για εμβολιασμένους. Δεν δέχονται τους αμφιβολίας τους. Ναι, μα και εδώ, ναι, ναι. Εδώ συνάδελφο, ακροατής μας μας είπε ότι στην Ελβετία θα γίνουν συναυλίες μόνο για εμβολιασμένους και έχουν ανοίξει εστιατόρια στους εσωτερικούς χώρους που φιλοξενούν μόνο εμβολιασμένους. Ακριβώς. Αλλά ξέρετε, είναι ατέλειωτη αυτή η συζήτηση. Ναι. Δηλαδή δεν σταματάει. Κάθε πλευρά μπορεί να. Η τράπεζα, τι σας απάντησε η διοίκηση? Κοιτάξτε, η τράπεζα περιμένει από την πολιτεία να καθορίσει τους κανόνες και τους όρους. Να έχει ένα νομοθετικό πάτημα. Και αυτό που ακολουθεί η τράπεζα είναι μια αυξημένη τηλεργασία για ανθρώπους. Παράδειγμα να σας πω, το self-test είναι υποχρεωτικό για την επιχείρηση και τον εργαζόμενο. Ναι. Δηλαδή βέβαια. Πώς θα αντιμετωπιστεί κάποιος που λέει ότι αυτό είναι μια ιατρική πράξη στο σώμα μου και δεν την αποδέχομαι και δεν το κάνω. Τι πρέπει να κάνει η πολιτεία ή ο κάθε επιχειρηματίας? Τουλάχιστον στο επίπεδο της εκπαίδευσης, τα παιδιά που δεν κάνουν self-test δεν γίνονται δεκτά στις αίθουσες. Αυτό ξέρουμε. Είναι υποχρεωτικό και για τους εργαζόμενους. Μα ναι, όχι, λέω αντιστοίχως, ναι. Φαντάζομαι είναι και κάτι άλλο. Μάλιστα. Ναι, γίνεται και τι πρέπει να κάνει δηλαδή σε αυτήν την περίπτωση ένας εργοδότης όταν ο εργαζόμενος λέει ότι εγώ δεν αποδέχομαι, δεν κάνω self-test? Άρα είναι και να. Τη μάσκα μου. Πρόεδρε, και να κλείσουμε αυτό. Τι προτείνετε εσείς στην κυβέρνηση ως Σωματείο Εργαζομένων του Συλλόγου Προσωπικού της Alpha Bank? Για μένα η θέση είναι ξεκάθαρη, ότι πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας και νομίζω ότι, όπως λένε και οι καθηγητές ο κ. Μανιτάκης και οι υπόλοιποι, όταν έχει συναλλαγή με κοινό, με πελάτες ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα.